κομμάτι του θρίλερ και της αγωνίας από αυτή τη μυστηριώδη εξαφάνιση προέκυψαν κάποιες άλλες αναμνήσεις και κάποιες τρυφερές στιγμές που μας ζωντανεύουν μέσα από μαρτυρίες στην Αθήνα του καιρού εκείνου και την Γλυφάδα του καιρού εκείνου, γιατί ήταν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Όπως επίσης βλέπουμε να ζωντανεύουν όλα αυτά με την γλυκιά φωνή και τον μπουζούκι του Μπαγιαντέρα, του γλυκού Μπαγιαντέρα που ήταν και οικογενειακός φίλος. Και πάρα πολλά άλλα, και ο Πόντος και τόσα άλλα που θα ήθελα να τα δούμε πριν περάσουμε στην ένταση και στην αγωνία του θρίλερ. Να πάμε λοιπόν μέσα από τις τρυφερές αναμνήσεις και το τραγούδι και τον μπουζούκι του Μπαγιαντέρα να θυμηθούμε τότε την Αθηνά, αλλά και την Αθήνα του καιρού εκείνου. Πριν σας πω από πού κατάγομαι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με το πρόβλημα το σοβαρό που έχω στην οικογένειά μου και θα σας απαντήσω υπερήφανο ότι είμαι από τον Πόντο όπως ήταν ο πατέρας μου, από τον υπερήφανο Πόντο. Πότε ήρθατε εδώ? Εγώ γεννήθηκα εδώ, όπως και όλα μου τα αδέλφια. Ο πατέρας μου ήρθε σε κάποια ηλικία, γύρω στο 25 όπως έχω ακούσει, γιατί δυστυχώς είχα την ατυχία τη μεγάλη να τον χάσουμε πολύ νωρίς τον πατέρα μου. Είμαι περήφανη γιατί με μεγάλωσε μια υπέροχη μητέρα που έσκυψε και αγκάλασε τα τρία της παιδιά με πολύ στοργή, με πολύ φροντίδα, με πολύ κόπο να διατηρήσει αυτά που είχε αφήσει ο πατέρας μου για να τα βρούμε εμείς να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Και δυστυχώς στην πορεία μας προέκυψε το ζήτημα αυτό της αδελφής μου που μας ανέτρεψε πολλά όνειρα. Τρία κορίτσια στην οικογένεια. Τι θυμάστε από την παιδική σας ηλικία μαζί με τις δύο αδελφές σας? Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι βασικά οικογένεια και αυτό οφείλεται στους καλούς γονείς και γενικώς στο οικογενειακό περιβάλλον. Είχα μια υπέροχη θεία που αυτή γνώρισα, που κατά κάποιον τρόπο μπορώ να πω πήρε και τη θέση του πατέρα μου και πολλές φορές, ίσως είναι ντροπή που το λέω, αλλά είναι μια αλήθεια, ότι κλαίω πιο πολύ για αυτή τη θεία που έχασα παρά για τον πατέρα μου που δεν γνώρισα. Αυτή η θεία δεν είχε παιδιά και είχε χάσει και τον άντρα της. Και είπε στον πατέρα μου, όταν ήταν πολύ μικρό παιδί και επειδή μέναμε περισσότερο καιρό στην Γλυφάδα τότε και λιγότερο εδώ, να κρατήσω Σάββατο παιδί για να έχω μία παρέα. Ποιο παιδί τώρα? Την Αθηνά από τη χαμένη μου αδελφή. Βέβαια η μαμά μου αντιστάθηκε, γιατί μια μάνα δεν αποχωρίζεται τα παιδιά της. Απ' την άλλη όμως είχε ένα πολύ μεγάλο περιόριστο σεβασμό στον πατέρα μου και ήταν και ο αφέντης της οικογένειας. Λάτρευε την αδελφή του και έτσι υποχώρησε. Πόσο χρονών ήταν τότε η Αθηνά ή η Ανθούλα όπως την αποκαλείτε? Να σας πω συγκεκριμένα, επειδή και εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή. Ένα, δύο είμαστε συνέχεια εκεί. Η μητέρα μου τον καιρό που εμείς αρχίσαμε να πηγαίνουμε σχολείο ήταν το λιγότερο τρεις φορές την εβδομάδα, εκτός του Σαββατοκύριακου, να πάει και να μαγειρέψει, να ξεκουράσει τη θεία μου που έτσι πίστευε, να πλύνει, να την αγκαλιάσει την αδελφή μου, να την χτενίσει, να την πλύνει. Μανούλα την ανέβαζε, μανούλα την κατέβαζε. Της έλεγε: «Μη στεναχωριέσαι, μανούλα μου, εγώ είμαι για σένα, ναι. Και κάποια στιγμή όταν θα δώσουμε λέει, το σπίτι στη Γλυφάδα και θα κάνω οικογένεια, εγώ θα σου κάνω μια γκαρσονιέρα, να σε έχω κοντά μου, να σου πλένω τα πόδια και να σε αγκαλιάζω και να σε φυλάω». Κυρία Ευγενία, πόσο χρόνια γνωρίζετε την Ανθούλα? Την ξέρω από το 46 που γεννήθηκε. Είμαστε γειτόνοι, μέναμε εγώ, έμενα απέναντι από το σπίτι τους και μεγαλώσαμε μαζί. Βέβαια η Αθηνούλα έφυγε μικρή που την πήρε η θεία της. Μας έπαιρνε η μαμά της και πηγαίναμε στην Γλυφάδα. Και παίζαμε γιατί είχαν τότε, εκεί ήταν εξοχή. Δεν ήταν όπως τώρα. Γνωρίζω από όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου σαν παιδάκι μέχρι σήμερα. Μέσα σε μία αυλή παίζαμε. Θυμάμαι όταν αρχίσαμε και μεγαλώναμε λιγάκι, τα γλέντια που γινόντουσαν στις γειτονιές, μαζευόντουσαν οι οικογένειες
και βάζαν ο καθένας στο φαΐ ό,τι είχε και κάναμε τις γιορτές, τις διάφορες ονομαστικές εορτές. Και επειδή έτυχε να είναι ο πατέρας μου ο μουσικοσυνθέτης ο Μπαγιαντέρας, έπαιρνε τότε εκείνα τα χρόνια το μπουζουκάκι του και μαζευόμαστε όλοι μαζί στη γειτονιά και τραγουδάγαμε και γλεντάγαμε μέχρι τις πρωινές ώρες. Ήταν ωραία χρόνια. Σαν τη νυχτερίδα λίγη για να βρω χαρά και ελπίδα. Ο πατριός μου, Παρασκευάς, ήταν κυπουρός στο σπίτι της Ανδούλας. Ήτανε πολύ καλό παιδί, φιλότιμο, πονόψυχο, πονούσε πολύ τον πατριό μου κάτω που τον είχαν κυπουρό, τη μάνα μου, ήταν όλη την ημέρα με τσέλε γιαγιά και παππού. Αγαπούσε αδερφές της πάρα πολύ, έχω τα κορίτσια πάνω όλη την ώρα, από την Καλλιθέα, οι δυο αδερφές της, η μαμά της. Ήταν ένα καλό παιδί. Σπιτί γηθικό. Σπιτί και ήταν και πολύ της εκκλησίας. Ένα πρόσχαρο κορίτσι, πάντοτε με το χαμόγελο στα χείλη, παίζαμε μαζί, την κανακεύαμε αν θέλετε. Ήτανε πολύ κουβαρντόπεδο. Αν είχε κάτι, θα στόδινε. Ήτανε πολύ κουβαρντόπεδο. Και αργότερα το διαπίστωσα, γιατί εγώ όταν μεγάλωσα και έφυγα για το εξωτερικό, παντρεύτηκα, είχα γυρίσει για να κάνω διακοπές και παρόλο που δεν ήταν στο γάμο μου, γιατί εγώ παντρεύτηκα στο εξωτερικό, είχε έρθει και μου είχε φέρει δώρο από αυτά τα χρυσαφικά που είπε η αδερφή της, που είχαν φέρει από τη Ρωσία. Τράβηξε ένα δαχτυλίδι και μου το έκανε δώρο, το οποίο υπάρχει ακόμα και το έχω ακόμα και το φοράω και τη θυμάμαι. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί. Λοιπόν, για πες Μέλενα, τι γίνεται. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση από την βλέπω τώρα πριν προχωρήσουμε. Ανακοίνωση πρόκειται για τον Απόστολο Μπέσα, 55 χρόνων, ο οποίος εξαφανίστηκε χθες το βράδυ. Συγγνώμη, πες με εσύ την ανακοίνωση. Εξαφανίστηκε χθες το βράδυ από το Μαρούσι. Έφυγε με το αυτοκίνητό του προφασιζόμενος πως θα πάει στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μπόλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες δεν έφτασε ποτέ εκεί. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά, είναι η φωτογραφία του, την βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Και υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με την οικογένεια, να έχει πέσει θύμα απαγωγής. Θύμα απαγωγής. Απόστολος Μπέσας, λοιπόν, 55 χρόνων. 55 χρόνων, εξαφανίστηκε χθες το βράδυ από το Μαρούσι. Μάλιστα. Και εκφράζεται και η υπόνοια θύμα. Έχει καταγγελθεί και αυτή η υπόθεση στην αστυνομία, έτσι. Και παράλληλα γίνεται και έρευνα. Δήλωσε εξαφάνιση. Από την ασφάλεια. Η οικογένεια έχει ψάξει τα πάντα, νοσοκομεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει. Θα δείξουμε πάλι λοιπόν τη φωτογραφία του κυρίου Απόστολου Μπέσα, παιδιά. Με έκκληση της οικογένειας μας ήρθε πριν από λίγο αυτή η ανακοίνωση και οι φόβοι που εκφράζονται είναι πως έχει πέσει και θύμα απαγωγής, χωρίς να θέλουμε να επεκταθούμε σε άλλες λεπτομέρειες, ερευνά και ασφάλεια αυτή την εξαφάνιση. Θερμή παράκληση λοιπόν, αν κάποιος ξέρει κάτι για τον κύριο Μπέσα, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Έλενα, πες μου για την, τι έχουμε συγκεντρωτικά τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα και για τις υποθέσεις που είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, στις ανακοινώσεις, αλλά και στη βασική μας υπόθεση. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε σε ένα πολύ βασικό τηλεφώνημα. Μας πήρε μια τηλεθεάτρια, η οποία μας είπε ότι ο άντρας της νοσηλεύεται στην Ευρολογική Κλινική Αθηνά, στα Βρυλίσια. Εδώ λοιπόν και πάρα πολύ καιρό, κατά την επίσκεψη που κάνει στο σύζυγό της, βλέπει μια κυρία μόνη της, η οποία μοιάζει πάρα πολύ στην κυρία Σπαθοπούλου που αναστάμε σήμερα. Κανείς δεν την επισκέπτεται και κάποιες φορές πετάει κάποιες κουβέντες και μιλάει για εξωτερικό.
Και μάλιστα αναφέρει ότι έχει και δύο παιδιά. Κλινική Αθηνά Σταυρουλίσια, έτσι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια επαφή λοιπόν με την κλινική και να παρακαλέσουμε θερμά τους υπεύθυνους εκεί. Γιατί θυμάμαι σε μια άλλη υπόθεση μας είχαν βοηθήσει τέτοια ώρα. Ναι. Να τους παρακαλέσουμε θερμά να μπορέσουμε να βρούμε την άκρη. Πληροφορία, να την ελέγξουμε. Ωραία. Έτσι, κάντε μια πρώτη επαφή, παιδιά, και να ετοιμάζονται και οι εθελοντές. Να τονίσουμε λοιπόν ότι είναι και οι εθελοντές μας εδώ του CBN που μας βοηθούν πάντα φιλοκερδώς. Έχουν στήσει εδώ ένα από τα κέντρα τους, το ξέρετε, δεν το τονίζουμε κάθε φορά γιατί τους ξέρετε όλοι και είμαστε μια ομάδα. Θα δούμε τώρα τις πληροφορίες που έχουμε για το Αθηνά, γιατί είναι πολύ σοβαρή παιδιά αυτή για την κλινική, έτσι. Ναι, τονίσω λοιπόν τώρα ότι ο Γρηγόρης Ολέκος βρίσκεται ήδη στη Γλυφάδα. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα εκεί. Σε λίγο θα είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί με πληροφορούν ότι έχει καταφέρει και έχει βρει κάποιο βασικό μάρτυρα από την εποχή εκείνη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε ζωντανή σύνδεση εκεί να μας στείλει με κύκλωμα. Σε λίγο λοιπόν να πάμε και στη Γλυφάδα και να δούμε τις εξελίξεις και να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ και με τους ανακριτές της εποχής εκείνης, αλλά και με τις πληροφορίες που φτάνουν και που βλέπω, γιατί έδωσα και μια άλλη πληροφορία τώρα στην κοπέλα για να την δώσει στην συνάδελφο που τα ελέγχει, ότι μας μιλούν και για άλλη κλινική. Μακάρι να είναι έτσι και ποιος δεν θέλει μετά από 27 χρόνια να ζήσει ένα τέτοιο θαύμα. Μια γυναίκα που θεωρείται δολοφονημένη να βρεθεί ζωντανή. Στηριζόμαστε στα δικά σας τηλέφωνα και στη δική σας τη βοήθεια και έκκληση κάνουμε σε όσους ξέρουν κάτι να βγουν απόψε και να μιλήσουν, να φωτίσουν αυτή τη σκοτεινή ιστορία. Επιστροφή για όλα αυτά μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Thank you.